και σου την πέσανε και έγινε και η κόντρα με την Ακρίτα ήταν ότι όταν είπες ότι ο Καζαντζάκης και ο Ντοστογεύσκης είναι στα ζήτητα. Είναι γνωστό, Πέτρο, είμαι ειλικρινέστατη, δεν θα πω ψέματα. Και μάλιστα δημόσια. Είναι γνωστό από παλιά ότι εγώ είμαι φαν μεγάλη του Καζαντζάκη και ερωτώ. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος θαυμάζει κάποιον να πει ότι είναι στα ζήτητα. Παραποιήθηκε, παρερμηνεύτηκε. Όχι, κοίταξε τι έγινε. Καταρχήν δεν ήταν επιστολή. Κάπου το στο Facebook ήταν μία ανάρτηση. Γιατί κατά καιρούς κάνω αναρτήσεις και τη συζητώ με τους αναγνώστες. Και ήταν ένα παράπονο και ερώταγα. Γιατί θα πρέπει τα νεοκυκλοφορηθέντα βιβλία να μπαίνουν κατευθείαν στις δανειστικές βιβλιοθήκες πριν κάνουν τον εμπορικό τους κύκλο. Εφόσον υπάρχει πλούτος βιβλίων στις δανειστικές βιβλιοθήκες, σε πειράζει εσένα φίλε μου, αντί να το πάρεις φέτος το καινούριο μου βιβλίο, να το πάρεις του χρόνου τον άλλο χρόνο. Αυτό ήθελα να συζητήσω. Ναι. Μπήκε κάποιος μπλόκερ, δεν θέλω να πω τώρα όνομα, ο οποίος παρεμήνευσε το κείμενο και το έδωσε σε όλα τα μπλοκ παρεμηνευμένο. Η Ακρίτα το έλαβε αυτό. Ότι ο Καζαντζάκης του Ντοστογεύσκη είναι στα ζήτητα. Χωρίς όμως να το ψάξει, κάθισε. Τι να ψάξει, άμα βλέπω ένα κείμενο στη σελίδα σου στο Facebook, α πούμε. Όχι, ήταν πολύ σκληρή μαζί μου και άδικη. Ήταν πολύ σκληρή μαζί μου και άδικη. Είναι μια γυναίκα που την εκτιμάω εγώ προσωπικά. Και εσύ... εγώ την εκτιμούσα. Εντάξει, τώρα έγινε η κόντρα σας αυτό που έγινε. Αλλά και εγώ εσύ... λέω την εκτιμούσα, τα είπα όλα. Βγήκες και λες ότι να τελείωσε ή να μην τελείωσε. Δηλαδή πιστεύω ότι η Έλενα είναι μια γυναίκα που έχει μια αξία. Και εγώ έχω μια αξία όμως και δεν επιτρέπω να με προσβάλλει κανείς. Με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορείς να λες, δεν την ξέρω, δεν την έχω ακούσει και από τα κάτω κατεβατώ εναντίον μου.